αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μαζί μου ο Χριστόφορο Χριστοφή για να μα ενημερώσει. Χριστόφορα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρα, και χρόνια, χρόνια πολλά. πολλά. Πράγματι, Ανέστη. θα επιχειρήσουν να ταιριάξουν όλα τα κομμάτια του παζλ, θα μπουν στο μυαλό του ορέστη για να δώσουν αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο λογική στι κινήσει του για να δουν στι κινήσει του για να δουν κυρίω εάν ε, προ, ε, αν, αν, υπάρχουν θύματα πριν από αυτά που ξέρουμε, ή αν υπάρχουν και θύματα μετά από μετά. τα όσα ξέρουμε. Θα επιχειρήσουν λοιπόν να διαβάσουν ακριβώ τι σκέψει και να ερμηνεύσουν τι κινήσει ε, του, του ορέστη, του καθμολογία Serial Killer. Το κλιμάκιο θα αποτελείται mm -hmm. από ειδικό ε, κλινικό ε, ψυχολόγο, από ιατροδικαστή και τρει ειδικού ε, αναλυτέ, εξεταστέ. Ε, δύο από αυτού εξειδικεύονται σε υποθέσει Serial Killer, οπότε θα φανούν πάρα πολύ ε, ε, χρήσιμοι στι αρχέ. Ανάμεσα σε αυτού, ο ιατροδικαστή είναι Κύπριο, ο οποίο δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάνει καριέρα εκεί ω ιατροδικαστή. Πρόκειται για τον Ανδρέα Μαρνερίδη, ο οποίο να πούμε Δήμητρα ότι και στο παρελθόν είχε έρθει στην Κύπρο για υποθέσει. Μάλιστα.